Εντάξει, γενικότερα. Ρενιά, έλα. Θέλω καφέ. Δεν είμαι καλά. Ήρθα και δεν είχα παίχτρια. Περζόπουλε, και εγώ θέλω καφέ, μωρό μου. Εντάξει. Φέρε μου εσύ πρώτο και μετά. Όχι, πάντα εγώ φέρνω πρώτο. Θα φέρεις πρώτα εσύ και μετά θα φέρω. Όχι, όχι. Η γυναίκα για να φέρει τον καφέ πρέπει να έχει πιει ήδη μια γουλίτσα. Τι λες, μωρέ, σόπα. Συγγνώμη να κάνω μια ερώτηση. Μπήκε καινούργια παίχτρια. Δύο εβδομάδες πριν τον έφερες χωρίς γουλίτσα, Ρένια. Ναι, ξεχνάσαι. Πώς τη λένε? Αφροξυλάλθη. Μιλάει και ο Χαλκιάστρα να πούμε που όταν εγώ έβγαινα ραντεβού πρώτη εβδομάδα τη Ζένια μου έλεγε τι σ' αρέσει. Ζένια, του λέω δεν ξέρω, θα δω τι θα κάνω. Εσένα σ' αρέσει? Όχι. Μετά από καιρό που θέλω να φανώ, βλέπει ότι η Ζένια είναι στα γούστα σου τελικά και γυρνά και μου λε μετά μου άρεσε και η Νέρτζη, ρε φίλε. Αν ξανάβαινε στο παιχνίδι, θα το αφήσουν τώρα. Τι ίδιε επιλογέ θα έκανα. Θα έμπαινε για τον Παπαδόπουλο. Ναι. Άμα έμπαινε ξανά τώρα μέσα. Με τις ερωτικές σου επιλογές. Αυτό και θα το άλλαζε, ναι. Ερωτικές επιλογές άλλαζε σίγουρα. Ζένια, από αυτό που έχει δείξει ο Μπιλ μέσα στο παιχνίδι, θεωρείς ότι είναι κατάλληλος για σύντροφος? Ναι. Αν δεν ήταν η Ζένια μέσα στο σπίτι, από όλα τα κορίτσια που έχουν περάσει, ποιο θα έχεις προσεγγίσει άλλο? Δεν θα μπορούσα να κάνω κάτι με κάποια άλλη κοπέλα του σπίτι. Αν έμπαινε στο παιχνίδι, ποια κορίτσια, ποιο κορίτσι θα διάλειες από όλα όσα έχουν περάσει? Τη Ζένια. Άλλοι τέσσερις θα φτάσουν την Παρασκευή το βράδυ στον τελικό μας. Δύο αγόρια, δύο κορίτσια. Σήμερα θα καλύψουμε τη μία από τις τέσσερις κενές θέσεις. Εσείς για ένα κορίτσι που θέλετε να στείλετε στον τελικό. Το άτομα που όντως θα μου λείψει. Σου εύχομαι λοιπόν με την ψήφα μου να είσαι στον τελικό. Και γιατί όχι και νικήτρια, το θέλει ο κόσμος και το σπίτι. Από μένα έχεις καλή επιτυχία. Είσαι πολύ καλό κορίτσι, είσαι η χαρά της παρέας και θέλω να σε δω στον τελικό. Καλή εβδομάδα, ρε παιδιά. Τελειώσαμε, φίλε. Καλή εβδομάδα. Με υγεία. Με υγεία. Ευλογία. Καλά να είμαστε. Τελειώσαμε. Καλοκαίριασε. Πώς νιώθετε? Είσαι μου διακοπών. Δεύτερη εβδομάδα. Είσαι μου διακοπών. Εσύ. Καλά. Εντάξει. Βλέπουμε να σου πω. Ωραία. Καλά είναι. Καλά ήταν. Τι δουλειά κάνεις με αυτό το μαλλί? Είσαι κομμώτρια? Όχι. Τι είσαι? Μακιγιές. Είναι πάρα πολύ της μόδας. Δεν δουλεύεις? Δεν σε δουλεύω καθόλου. Α, όχι αν με δουλεύεις, αν δουλεύεις. Α, κάνε τι δουλειά κάνεις. Εγώ τι δουλειά κάνω? Ναι. Σε στυλίστρια μόδας. Εγώ μοντέλο. Είμαι διευθύντρια σε περιοδικό μόδας στη Νέα Υόρκη. Α, είσαι από το New York. Κοίτα, εγώ είμαι από το Los Angeles. Πόση αγάπη, πόση αγάπη. Τώρα τι χώνεσαι ανάμεσα στο ζευγάρι, ρε φίλε. Εσύ ποιος επηρεάζει? Είμαι σίγουρος ότι θα. Πού πάω? Ξέρω σίγουρα τι πας να κάνεις και τι θες να πεις. Για πες μου, εσύ που τα ξέρεις όλα, ρεξερόλα. Για πάνε. Πού πάω? Συγγνώμη, ρώτησα τον αρχηγό για να πάει δίπλα. Πες μου, πού πάω? Τον αφήνεις να πάει δίπλα καταρχήν. Ξεχαστήκαμε. Είπαμε τελικά. Ρε φίλε. Πάει. Τι ξέρω. Πάει. Να πάει, να κάτσει από εκεί. Κλειδώστε τον. Κλείστε τις πόρτες. Σφραγίστε τις πόρτες. Τερζόπουλε! Σου φέρα καφέ. Ρε, Άλεξη. Γυρίσατε λίγο από εκεί. Σου φέρα καφέ. Μόλις έκανε. Έκανε και έτσι. Σου φέρα καφέ. Για να χτυπάει το κάστρο, φίλε. Τερζόπουλε. Μα πάλι χτυπάει από εκεί. Μπράβο, αγάπη μου, πανεβαίνεις στα σκαλιά και δεν μεταλλιπωρείς να τα κατεβώ. Με τα σκαλιά με τα φορά, τα ότι μου το έφερες και άντο και με κορίδευες. Κάτσε να με πω. Τι λες, βρε μάτια μου, σου έχω κορίδευσει ποτέ. Εσύ, άμα ήσασταν μαζί, θα πήγαινες Αθήνα. Θα ήταν εμπόδιο για σένα, για να μετακομίσεις, ας πούμε, Αθήνα. Να μετακομίσω. Δεν ξέρω. Δεν το έχω σκεφτεί καν. Ζω το τώρα. Είμαι εδώ. Ναι, απλά θέλω να σου πω ότι εγώ, ας πούμε, αν είμαι με κάποιον... Δεν ξέρω, δεν σκέφτομαι τι θα γίνει αύριο. Αν δεν έχει γίνει κάτι, δεν μπορώ να σκεφτώ το τι θα έκανα. Ναι, αντικειμενικά. Εγώ, αν είμαι με κάποιον και είμαι ερωτευμένη μαζί του... Θα πήγαινες.
Ναι. Και εγώ αν ήμουν με κάποιον. Το... Ναι. Σου βρήκα ένα καφεδάκι και σου έφερα. Τι? Σου βρήκα ένα καφεδάκι και σου έφερα. Α, το φέρτε. Ο Τζόνι δεν ξέρω, δεν είναι. Δεν πειράζει, φέρω μου αυτό. Τι? Ο Τζόνι τσέκανε? Όχι, ο Τζόνι δεν ξέρω. Του... Τι? Δεν είχε γενικά πολύ διάθεση με σένα σήμερα. Δεν ξέρω τι έχει πάθει με σένα, αν έχετε προηγούμενα. Τέλος πάντων, πάντως σου βρήκα ένα καφεδάκι και σου έφερα. Ποιος το έκανε? Κανένας, εγώ το βρήκα. Σου έφερα, ναι. Καλά, πλάκα κάνει τώρα ο Τζόνι στο έστειλε. Όχι, παιδί μου. Εντάξει. Χριστίνα λέει ο Χαλκιάς μου πώς ζήτω η τρέλα με το ροζ το μαλλί. Εννοείται, ζήτω η τρέλα. Πες! Το έκανα. Γιόλο. Αγάπη μου, αλήθεια, το βρήκα και στο έφερα. Έφυγε η Νοντάρα. Η Νονταράρα. Άρα ο Νόντο, ο φίλος μου. Τι είσαι πάθει, ρε αγόρι μου, εσύ. Βέλα, τι έπαθες, φίλε. Ξυπνάει το πρωί, πρώτη λέξη που λέει είμαι ένας άλλος. Έτσι λέει. Σηκώνεται το πρωί, δεν λέει καλημέρα. Σηκώνεται και λέει είμαι ένας άλλος. Και προπατάει στο δωμάτιο. Συνεχίζει αυτό και λέει ζω παράνοια. Έτσι λες. Ναι. Ποιο είσαι, ρε κουβέλα. Εγώ δεν ξέρω. Δηλαδή ξυπνά το πρωί και λε. Ρε σηκών. Το τραγουδάκι αυτό. Τον έχω πιάσει. Άκου τι λένε. Έλα, έλα, σε έχω δει πόσε φορέ τώρα. Σου λείπει καθόλου. Και στο YouTube το ακού κιόλα. Σου λείπει καθόλου πρώην σου. Το τραγούδι αυτό. Δεν είναι πρώην μου, εσένα είναι πρώην σου. Εμένα είναι πολύ καιρό, παλιά ιστορία. Τώρα ρωτάμε τον πιο σημαντικό. Για χθε έκανα live και το ρωτούσε ο κόσμο τον Αλέξανδρο γιατί τον είχα guest στο live και τον ρώταγα για την Έρτσι. Τι ρωτούσαν? Αν θα είναι μαζί. Αν θα είναι μαζί, πώ το βλέπει, αν θα συνεχιστεί. Πώ το βλέπει. Εγώ τον κόβω. Εγώ τον κόβω. Εγώ τον κόβω. Και λέει. Τελείωσε πριν ξεκινήσει. Ο Κουβέλα ήδη ψάχνει καινούριο έρωτα στο σπίτι του Πάρο Βλόγκ. Είχε βρει. Απλά έφυγε. Τη δικιά σου λες. Γιατί πια. Φαίνεται το νοντάρι. Να ξέρουμε γιατί λέμε, δικιά μου δεν είναι. Ούτε ήταν ποτέ. Τι Κατερίνα λες. Έλα, μαζί ήσασταν, τι δεν ήταν. Ήμουν μόνος μου. Φίλες, έπεσες δρά. Ήμουν μόνος μου. Ούτε δικιά μου είναι. Αποφάσισε και εσύ ρε κουβέλα. Δεν θα γίνει ποτέ. Το ρώταγανε χθες στο live μου. Φιλάει ωραία η Κατερίνα. Μπέσα. Απάντησες. Τι να απαντήσω. Άρα κουβέ. Ναι, όχι. Δεν απάντησες. Άρα γήπα. Εγώ λέω τώρα αυτή την εβδομάδα που είναι τελευταία να κάνουμε πολλές πλάκες δίπλα. Εγώ λέω να κάνουμε εδώ πέρα. Κάτσε, Μπίλ, έχω πολλές περίεργα να μάθω. Δηλαδή, τι πλάκες. Πλάκες. Να κάνουμε δίπλα. Διάφορες πλάκες. Να περάσει. Όπως. Να περάσει, λέει, εβδομάδα ευχάριστα. Θα πας να τις φιλήσεις όλες με τη σειρά. Μια πλάκα. Μια πλάκα είναι αυτή, ας πούμε. Άκου, Παύλο, γι' αυτό δεν είναι πλάκα, είναι πραγματικότητα. Ναι. Είναι Αλέξανδρος ο γήπας. Ωραία πλάκα, ρε φιλέ. Θα αποχωρήσω τώρα, θα πάω δίπλα. Πάνω και μην γυρίσεις, φιλέ. Ντρέπομαι τώρα. Αν έμπαινε τώρα στο παιχνίδι, τι θα άλλαζες? Τα μαλλιά μου. Αν έμπαινα τώρα στο παιχνίδι ξανά από την αρχή, ναι. Ενώ είχα μπει και το είχα τσεκάρει και είχα δει πώς είναι. Ναι. Ή να γύριζα το χρόνο πίσω και ξανά έμπαινα πάλι από την αρχή όλα. Καταρχήν διάβασε την τούζα της. Τι περιμένει, Ζένια, να σου απαντήσει. Δεν καταλαβαίνει. Σου είπα δύο διαφορετικά. Ναι, αν έμπαινε τώρα στο παιχνίδι. Αν έμπαινα τώρα στο παιχνίδι, ενώ έχω περάσει αυτή την εμπειρία. Ναι. Τι θα ενώ ξέρει του συγκεκριμένου χαρακτήρε. Ναι, μπράβο. Τι θα άλλαζε? Αυτόν. Θα λες και ήταν κανονισμένο να μπαίνει κάτι τέτοιο. Θα έμπαινε γι' αυτόν. Μπήκε η μοίρα σου. Ναι. Άμα μπαίναμε όλες γι' αυτόν. Και πάλι δεν θα κέρδιζε. Γεια σα. Γιατί θα κέρδιζε εσύ? Δεν απαντά. Τι? Εγώ δεν θα κέρδιζα πάλι. Τι παίζετε? Όχι βέβαια. Δεν παίζετε. Αν μπαίναμε όλες εξ αρχής και σε διεκδικούσαμε όλες. Εγώ δεν θα κέρδιζα πάλι. Όχι. Ναι! Όχι. Όχι, έτσι. Μου τσιμά. Θα μου πεις εσύ εμένα όχι. Όχι, μου όχι. Άντε κάπου. Πώς. Σε bad girls. Τώρα θα γίνω με αυτό που είπες. Όχι, άντε μου τσιμά. Να σου κάτσεις στο λαιμό του. Μην το κάνεις αυτό. Όχι βία στο κουμπάρο, όχι βία. Τι? Όχι βία στο κουμπάρο. Θα λέμε, γεια σας, παιδιά, λίγο. Τέρζο, θέλω να ανέβεις στα σκαλιά κάνοντας γυμναστική. Να ανέβω με push-ups. Όχι, όχι αυτό που έλα, τα καθίσματα. Σκουότ. Προβολές. Ναι. Ξέρω εγώ πώς λέγεται εσύ γυμναστής. Πώς λέγεται εσύ γυμναστής. Προβολές. Τώρα να το κάνω αυτό. Που έχεις κάνει και παλιά. Έλα, που κάνεις δεν ξέρεις. Γιατί εγώ όλα τα θυμάμαι. Κατέβα κάτι κανένα τώρα. Έλα, θα υδρώσει. Άστα. Ήταν παιχνίδι, θα υδρώσει. Είναι καλοκαίρι. Τι λες, βρε. Ήταν αυτά... χειμώνας. Όχι, κουμπαρά. Κάντε βρε ματάκια μου κάτω. Θέλω να σε δω να γυμνάζεσαι μπροστά στα μάτια μου. Έλα, κάνουμε μαζί. Ωραία, έλα.
Δεν είμαι καλά. Ωραία, αυτό θέλω να το δω. Πήγαινε. Πάμε. Έλα. Ναι. Τι κάνουμε. Zoom θέλω όμως να πω. Καθίσματα. Μαζί ταυτόχρονα. Ναι. Ωραία, πάμε. Όχι αν... τέτοια βρε. Ήφιας προβολές. Αυτά που ναι, ναι. Έκανε το όμως. Ναι, αλλά λέει δεν μπορεί. Σωστά να το κάνει. Έλα, πάμε. Με προβολές θα παρακολουθήσουμε μέχρι που. Ναι, εκεί. Πάμε. Χέρι-χέρι. Ναι, λοιπόν, πάμε. Ξεκινάμε με δεξί με αριστερό. Δεξί λέω. Ξεκινάμε με δεξί. Ελένα. Μην ξεκινήσεις με το αριστερό και είμαστε το ίδιο.